20 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 954, 20 εδάφιο. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών, δια να είναι πάντε σεν, καθώς Πάτερ εσύ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίεν, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Και εγώ τη δόξαν την οποία μη έδωκα, σε έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν, καθώς ημίς ημέθα εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, δια να είναι τετελειωμένη εις εν, και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και αγάπησας αυτούς, καθώς εμέ αγάπησας. Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωκας, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μετέ μου, δια να θεωρώσει τη δόξα μου, την οποία μη έδωκας, διότι με αγάπησας προκαταβολής κόσμου. Πάτερ, δίκαι, και ο κόσμος δεν σε γνώρισε, εγώ δεν σε γνώρισα, και ούτε εγνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας, και φανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου, και θέλω φανερώσει, δια να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησας εν αυτούς, και εγώ εν αυτής. Αμήν. Στην προσευχή αυτή λοιπόν, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, την οποία δεν κάνει κατηδίαν προς τον Πατέρα, κρυφά, αλλά την κάνει φανερά για να ακούσουν οι μαθητές, προσεύχεται όχι για τον κόσμο, όπως λέει ο ίδιος, αλλά για αυτούς τους οποίους εσύ μου έδωκας, αναγνωρίζοντας έτσι ότι όλοι οι πιστοί χριστιανοί είναι δοσμένοι από τον Θεό στο Χριστό. Δηλαδή έχει κυριαρχία ο Χριστός σε μας, η οποία οφείλεται πρώτον στο ότι ο Πατέρας μας ήλκησε και μας έδωσε σε Αυτόν, δεύτερον στο ότι ο Ιησούς Χριστός μας παρέλαβε και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, και τρίτον το σημαντικότερο είναι ότι εμείς αποδεχθήκαμε ότι Αυτός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε, να αναγνωρίζουμε ότι ανήκουμε στον Τριαδικό Θεό, στον Πατέρα ο οποίος μας έλκυσε και μας φανέρωσε στον Ιησού Χριστόν, στον Ιησού Χριστόν στον οποίον ο Πατέρας μας παρέδωσε και στον Ιησού Χριστόν ο οποίος μας έκαμε σώμα δικό Του. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όπως αυτό είναι το δικό μου χέρι, μου ανήκει και κάνει ό,τι το κεφάλι δίνει εντολή, έτσι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, καθώς εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, μέλη αλλήλων, ανήκουμε στο σώμα του Χριστού, είμαστε του Χριστού και υποτασσόμεθα στην κεφαλή του σώματος που είναι ο Χριστός. Μας διοικεί ο Χριστός. Δηλαδή είναι ο διδασκαλός μας, είναι και ο καθηγητής μας. Είναι αυτός που μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουμε και είναι και αυτός που μας οδηγεί σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας μέσα στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Η προσευχή λοιπόν του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, εφόσον αναγνωρίζει και μας βεβαιώνει με το Λόγο Του ότι εμείς ανήκουμε στο Χριστό, είμαστε ιδιοκτησία του Χριστού, είμαστε λαός του Θεού, προσεύχεται λοιπόν ο Κύριος μας την πρώτη προσευχή: Πάτερ Άγιε, φύλαξε αυτούς εν το ονόματί σου, φύλαξέ τους μέσα στην πατρική σου αγάπη. Είναι δική μου, τα δικά μου είναι δικά σου, τα δικά σου είναι δικά μου, είμαστε ένα. Φύλαξέ τους μέσα στην πατρική σου αγάπη, για να είναι και αυτοί ένα. Η πρώτη ενότητα λοιπόν η οποία υπάρχει στους χριστιανούς και μεταξύ αλλήλων, αλλά και με τον Πατέρα και με τον Χριστό, είναι η πατρική αγάπη του Πατέρα, που είμαστε πεφυλαγμένοι. Είμαστε πεφυλαγμένοι στην αγκαλιά του Θεού.
αυτός είναι ο υπερασπιστής μας, αυτός είναι ο Κύριός μας, ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος. Η δεύτερη προσευχή και ευχή του Κυρίου μας είναι να είναι η χαρά μας πλήρης, και η χαρά μας θα είναι πλήρης μόνο όταν ο Χριστός βάζει μέσα μας, βάλει μέσα μας, επειδή του ανήκουμε, τη δική του τη χαρά. Η χαρά λοιπόν του χριστιανού δεν εξαρτάται από τις επιτυχίες, την καλοπέραση, τις καλές μέρες. Η χαρά του χριστιανού εξαρτάται από το ότι ο Ιησούς Χριστός βάζει μέσα μας τη χαρά, ώστε να ισχύει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: πάντοτε χαίρετε, και πάλιν θέλω επί χαίρετε, αν και στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψεις. Είναι ένα θαύμα που μόνο στο χριστιανό, ο οποίος όμως φυλάει τις εντολές του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ένα θαύμα μεγάλο, να διατηρείται συνεχόμενα η χαρά του Χριστού μέσα μας και η χαρά μας να είναι πλήρης. Που είναι αποτέλεσμα όχι της καλοπέρασης, αλλά είναι αποτέλεσμα του ότι φυλάττουμε τις εντολές εκείνου στον οποίο ανήκουμε. Δηλαδή εξαρτώμεθα απολύτως από Αυτόν. Όταν ο άνθρωπος, να το πω πιο απλά, παίρνει αυτή τη στερεή απόφαση: Κύριε, εγώ δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, και μάλιστα χωρίς εσένα δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Δεν έχω δύναμη, δεν έχω ικανότητα. Το μόνο που μπορώ να βάλω σε σένα, να επενδύσω σε σένα για να το αυξήσεις, να το πολλαπλασιάσεις και να δω τα αποτελέσματα τα καλά, είναι τη θέλησή μου. Θέλω να είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Θέλω να ανήκω στο σώμα σου. Θέλω να κυβερνάμε από το Πνεύμα το Άγιο. Θέλω, διδάσκαλός μου, να είσαι μόνο εσύ, και καθηγητής μου να είσαι μόνο εσύ. Θέλω να σου ανήκω καθολοκληρίαν σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και τέλος, θέλω να φυλάτω τις εντολές σου όλες. Το θέλω αυτό. Και αυτό το θέλω, αδερφοί αγαπητοί, είναι υπέρ αρκετό. Και μάλιστα, όσο πιο αδύνατος είναι ο άνθρωπος που θέλει, τόσο πιο δυνατός είναι ο Θεός στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να επενδύσουμε στη ζωή μας. Στο Χριστό ιδιαίτερα. Και όχι μόνο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο το σημαντικό. Και αν κάποιος σκεφτεί ότι έχω ικανότητες, δεν έχει. Σοφία δεν έχει. Δύναμη δεν έχει. Κοροϊδεύει τον εαυτό του και κοροϊδεύει τους άλλους. Αχρίοι, άθλοι και ουτιδανοί είμαστε όλοι μας, και μάλιστα εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Και η δικαιοσύνη μας ακόμη, αν είναι η δική μας η ανθρώπινη τελεία, στα μάτια του Θεού είναι σαν βρώμικο ρούχο. Αυτοί είμαστε, αδερφοί, γιατί είμαστε σάρκα, γιατί είμαστε άνθρωποι. Αν κάποιος κλείσει τη μύτη μας, τελειώσαμε. Λίγο να αποσύρει τη χάρη του ο Θεός από πάνω μας, σβήσαμε. Και αυτή η επίγνωση οδηγεί τον άνθρωπο να βρίσκει πάντοτε χάρη ενώπιον του Θεού, γιατί αυτή καθεαυτή η επίγνωση είναι η ταπείνωση του ανθρώπου. Ταπείνωση του ανθρώπου δεν είναι να ξέρω ότι είμαι σημαντικός και ταπεινώνουμε. Αυτό είναι υποκρισία και άγνοια. Δεν είμαι σημαντικός, εξ ανάγκης ταπεινώνομαι, και αλίμονό μου μέσα στην απόλυτη ασημαντότητά μου να φανερώσω κάτι ότι έχω. Αυτή είναι η ταπείνωση. Επίγνωση της πραγματικότητας, της αληθείας, της κατάστασής μου. Και αυτό μπορεί να το διακρίνει ο άνθρωπος πεντακάθαρα
όταν βλέπει απέναντί του τον αδελφό του ή οποιονδήποτε συνάνθρωπο. Αν τον βλέπει, ομοιοπαθεί με αυτόν, είναι καλή σκέψη. Αν τον βλέπει μικρότερο ή μεγαλύτερο και συγκρίνεται με αυτόν, τότε είναι ανόητος. Ξέρω ότι είμαι άθλιος, τυποτένιος, ουτιδανός και δεν έχω καμία ικανότητα, αλλά ξέρω ότι κατοικώ και εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, όπως και εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Ωραία επίγνωση, αδερφοί. Γι' αυτό και χαίρομαι στην ταπείνωσή μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό χαίρομαι όταν θλίβομαι, όταν ονειδίζομαι, όταν ταλαιπωρούμαι. Γιατί όταν ο Θεός επιτρέπει να ζω διωγμούς, ταλαιπωρίες, θλίψεις, κακοπάθεια, αυτό το κάνει για να αφαιρέσει από μένα κάθε ίχνος δύναμης, ώστε στην αδυναμία μου να αποδειχθεί δύναμης του Θεού, τελεία. Από αγάπη το κάνει ο Θεός και από σοφία άνωθεν το καταλαβαίνω, το αναγνωρίζω και μέσα στην καθημερινότητά μου το διακρίνω κιόλας. Όταν λοιπόν ταπεινώνομαι, βρίσκω χάρη από το Θεό, τότε εκφράζω το μόνο που έχω να προσφέρω στον Κύριο, το μόνο σημαντικό, ένα έχω σημαντικό να προσφέρω στον Κύριο, τη θέλησή μου. Να του πω, κοίτα, μόνο αυτό έχω, Χριστέ μου. Θέλω να σ' αγαπάω. Θέλω να σε ακολουθώ. Θέλω να είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Θέλω να περπατώ στις εντολές σου. Θέλω τον αγιασμό σου. Θέλω τη χάρη σου. Θέλω το έλεος σου. Θέλω την αγάπη σου. Θέλω το λόγο σου. Θέλω το πνεύμα σου το Άγιο. Θέλω, Κύριε. Και τότε έρχεται ο Κύριος και λέει, όποιος θέλει τώρα να έρθει πίσω μου, πρέπει απολύτως, απαραίτητος να απαρνηθεί τον εαυτό του. Να πάρει το σταυρό του και να μου ακολουθεί εμένα. Και εγώ θα τον οδηγώ από χάρη σε χάρη, από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα και θα τον φτάσω μέχρι την ουράνια βασιλεία των ουρανών. Αλλά και αν είναι κατά πάντα υπήκοος και ευρεθεί πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, αυτόν εγώ ο Θεός θα τον δοξάσω. Και έτσι λοιπόν μεταμορφώνεται ο άνθρωπος με τη χάρη του Χριστού, η οποία είναι απαραίτητη, γιατί η χάρη του Θεού είναι αυτή που μας διδάσκει να αρνηθόμεν την ασέβεια και τα σκοσμικά επιθυμίας και να ζώμεν δικαίως, αγίως, σοφρόνος και ευσεβώς μέσα σε αυτόν τον παρόντα πονηρό αιώνα, προσμένοντας τη μακαρία ελπίδα, την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Η χάρη είναι αυτή που αποκαλύπτεται, φανερώνεται στους ταπεινούς και τους ταπεινούς διδάσκει. Η χάρη του Θεού η σωτήριος. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες της ανθρώπινης ζωής, φύσης και υπόστασης, ύπαρξης, κάνει αυτή την ωραία προσευχή. Πατέρα, φύλαξέ τους τώρα στην απώλεια δυναμία τους από τον πονηρό. Ο μόνος κίνδυνος τον οποίο διατρέχει ο ταπεινός μέσα στην επίγνωση της αδυναμίας του είναι ο διάβολος και ο σατανάς, ο οποίος δελεάζει, προκαλεί, απειλεί, τρομάζει,
κατηγορεί, δηλητηριάζει δηλαδή την ψυχή του ανθρώπου και εν τέλει πλανάει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και επειδή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός γνωρίζει το μεγάλο κίνδυνο του ανθρώπου που βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού και για τους οποίους προσεύχεται ο Χριστός τους μαθητάς του, λέει: «Πατέρα, φύλαξέ τους, σε παρακαλώ, από τον πονηρό». Γιατί είναι μέσα στον κόσμο, αν και δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά είναι από σένα και ανήκουν σε μένα. Και αν τους φυλάξεις, στη συνέχεια αγίασέ τους. Και έρχεται τώρα ο αγιασμός που έρχεται από τον Πατέρα διά του λόγου της αληθείας. Ο αγιασμός έρχεται μόνο με το λόγο του Χριστού, με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αγίασέ τους εν τη αληθεία σου. Πρόσεξε δηλαδή, μην επιτρέψεις να πλανηθούνε σε άλλες διδασκαλίες, σε άλλες απόψεις, φιλοσοφίες, πλάνες που θα τους απομακρύνουν από την παρουσία σου και από τη δόξα σου. Αγίασέ τους λοιπόν εν τη αληθεία σου και ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Γι' αυτό και εγώ, πεφυλαγμένους, αγιασμένους, ταπεινωμένους, με γεμάτη την καρδιά τους από χαρά εξαιτίας της δικής μου της χαράς, πρόκειται και εγώ τώρα αυτούς έτοιμους να τους αποστείλω όπως εγώ ήμουν έτοιμος και με απέστειλας. Δεν αποστέλει όλους ο Χριστός, αποστέλει αυτούς που ετοιμάζει ο Χριστός. Και η ετοιμασία είναι ακριβώς όπως την περιγράψαμε. Επίγνωση της πατρικής αγάπης, επίγνωση ότι ο Ιησούς Χριστός εκ του Θεού εξήλθε, επίγνωση ότι ο λόγος του Χριστού είναι απόλυτη αλήθεια, επίγνωση ότι ανήκουμε στον Πατέρα και ο Πατέρας μας παρέδωκε στον Χριστό και ανήκουμε και στον Χριστό, επίγνωση ότι ο Πατέρας εξαιτίας της προσευχής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού μας φυλάει να είμαστε ένα αγαπημένοι μέσα στην πατρική αγάπη του Χριστού, επίγνωσης ότι έχουν χαρά όχι εξαιτίας των γεγονότων που συμβαίνουν στη ζωή τους, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι φυλάνε το λόγο, θέλουν να φυλάνε το λόγο. Γι' αυτό και ο Χριστός τους πλημμυρίζει με τη δική του την καρδιά τη χαρά, ώστε η δική τους η χαρά είναι πλήρης. Επίγνωση ότι είναι πεφυλαγμένη μέσα στον κόσμο από τον πονηρό. Και τέλος επίγνωση ότι είναι έτοιμη να τους αποστείλει ο Χριστός και τους αποστέλει και μας αποστέλει. Ταυτόχρονα δε ο Ιησούς Χριστός εργάζεται δια του αγιασμού του, τον αγιασμό το δικό μας, ώστε να είμαστε πάντες ένα εν τη αληθεία του. Το πιο δε σημαντικό από όλα αυτά τα οποία περιγράφει στην προσευχή του ο Χριστός είναι ότι εγώ έδωκα εις αυτούς το λόγο σου και γι' αυτό ο κόσμος τους εμίσησε, γιατί δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, όλοι μας έχουμε το λόγο του Χριστού στην καρδιά μας. Είναι δοσμένος, είναι θαύμα αυτό. Πιο απλά να το περιγράψω. Κανένας άνθρωπος δείξω δεν έχει γνωρίσει την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού, την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία από το Λόγο του Χριστού. Κανένας άλλος έξω δεν γνωρίζει το βάφτισμα εν ύδατις άφεση αμαρτιών, το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίων. Και πόσο σημαντικό είναι. Οι άνθρωποι τι λένε για το βάφτισμα στα βρέφη? Να του δώσουμε όνομα. Για το Πνεύμα το Άγιο, να μην πω τι λένε. Κανένας έξω στον κόσμο δεν ξέρει το σχέδιο του Θεού. Κανένας έξω στον κόσμο δεν ξέρει το μέλλον του. Ότι εξαρτάται, επειδή εξαρτάται από τον Πατέρα Θεό, τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο, στην πραγματικότητα εξαρτάται από τον κάθε έναν από εμάς.
Κανένας άλλος στον κόσμο δεν ξέρει τις λεπτομέρειες της Βασιλείας των Ουρανών, την υγιένουσα διδασκαλία. Αυτό είναι ένα θαύμα, ότι ο Χριστός μας έδωσε το Λόγο Του και όλοι μας γνωρίζουμε τα πάντα. Ιδού προείπων εις εσάς τα πάντα και έχετε χρίσμα εν εαυτής, γι' αυτό γνωρίζετε τα πάντα. Δεν είναι ένα πανεπιστήμιο, αν και είναι η Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία είναι ένα ιδιαίτερο εργαστήρι του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου, που εργάζεται με το χρίσμα του Πνεύματος του Αγίου, διανοίγει ο Χριστός τη διάνοιά μας να καταλαβαίνουμε τις γραφές και πάντες είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα, παραδείγματος χάρη το απλό, να μην καπνίζει κανείς, να ακούμε με μεγάλη προσοχή το Λόγο του Θεού, να προσκαρτερούμε στη ζωή μας τον Χριστό, καθώς είναι και γραμμένο ότι όλοι θα αποκάμουνε, όλοι θα ατονίσουνε, ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους για να μπορούν να ανέβουν στο όρο στο Άγιο του Κυρίου, να τρέξουν τον προκείμενο εις αυτούς αγώνα για να λάβουν το βραβείο της ανοκλήσεως και να περπατήσουν με βήματα στέρεα στα έργα τα οποία έχει προετοιμάσει ο Θεός προκαταβολής κόσμου για τα δικά του τα παιδιά. Είναι ένας ιδιαίτερος λαός. Είναι έθνος Άγιον. Είναι λαός εκλεκτός. Είναι βασίλειον ιεράτευμα. Δεν είναι λόγια αυτά. Είναι αλήθεια. Σας βλέπω και κατανοώ την αλήθεια. Γιατί όλοι κατανοούμε το Λόγο του Θεού. Όλοι. Μικροί, μεγάλοι, γέροντες, μορφωμένοι, λιγότερο, περισσότερο. Πολύ έξυπνοι, λιγότερο έξυπνοι. Όλοι μας. Και κατανοούμε όλοι μας, γιατί όλοι μας έχουμε τον ίδιο διδάσκαλο. Και ο διδάσκαλός μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Γι' αυτό μόνο από αυτούς τους ανθρώπους που ο Θεός του έδωσε, ο Χριστός αποστέλει για να κάνουν το έργο του, που είναι το έργο του Πατέρα του. Όπως απέστειλες εσύ εμένα, έτσι και εγώ αποστέλω αυτούς. Ποιους αυτούς? Όλους αυτούς για τους οποίους προσεύχομαι όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε. Αλλά επεκτείνεται τώρα η προσευχή όχι μόνο προς τους μαθητάς του τότε, αλλά και προς τους μαθητάς του πάντοτε. Δεν παρακαλώ λοιπόν τώρα μόνο περί τούτων των μαθητών μου, αλλά προσεύχομαι και περί όλων των ανθρώπων που θα πιστεύσουν σε μένα δια του λόγου αυτών. Προσεύχομαι πρώτα για αυτούς που πιστεύουν από το λόγο που εγώ ελάλησα προς αυτούς και εσύ μου έδωσες να τους λαλήσω. Αλλά καθώς τους αποστέλω, όπως εσύ με απέστειλες, να λαλήσουν το λόγο που εγώ τους δίδαξα και που εσύ μου έδωσες, προσεύχομαι τώρα και για αυτούς, όπως προσεύχομαι για αυτούς που πίστεψαν στο δικό μου λόγο, προσεύχομαι τώρα και για αυτούς που πιστεύουν στο δικό μου λόγο, αλλά που φθάνει σε αυτούς με το κήρυγμα των μαθητών, των Αποστόλων και των Προφητών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν μας διδάσκει τώρα ο Πέτρος και ο Παύλος, τώρα μας διδάσκει ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου μέσα από το Λόγο το γεγραμμένο από τον Παύλο και από τον Πέτρο. Και ο Χριστός τότε και πάντοτε προσεύχεται για όλους εμάς που πιστεύσαμε
στο Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι γραμμένο από αυτούς. Δεν πιστεύσαμε σε άνθρωπο, ούτε λατρεύουμε άνθρωπο, ούτε τιμούμε άνθρωπο, ούτε δοξάζουμε άνθρωπο, ούτε εμπιστευόμαστε άνθρωπο, ούτε περιμένουμε από άνθρωπο. Αλλά μελετώντας και πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, γνωρίσαμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Γνωρίσαμε Ιησού Χριστόν Κύριον και διδασκαλό μας και παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας, Κύριο μέσα στην Εκκλησία. Και γιατί είναι Κύριος? Γιατί είμεθα διοικούμεθη, διοικούμενη από το Πνεύμα το Άγιο. Και περπατούμε πια όχι κατά τη σάρκα, κατά το Πνεύμα. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα μας διδάσκει από αυτά που ο Χριστός έδωσε στους μαθητάς Του να γράψουν για μας. Δηλαδή ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, μας διδάσκει μέσα από αυτά που έγραψε ο αγράμματος ψαράς Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Παύλος. Ο παράκλητος, δηλαδή ο αληθινός Θεός, μας διδάσκει από τα λόγια των αγράμματων και ιδιωτών ανθρώπων. Αυτό είναι το θαύμα, αδερφοί. Γιατί αυτοί οι αγράμματοι και ιδιώτες στην πραγματικότητα έγραψαν δια Πνεύματος Αγίου τα λόγια του Χριστού. Και έτσι αυτό το βιβλίο, μέσα από το οποίο το Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας μας διδάσκει, γιατί δεν έχει άλλο βιβλίο να μας διδάξει ο Παράκλητος. Ένα βιβλίο έχει. Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, κάθε δάσκαλος έχει το δικό του το βιβλίο, το οποίο συνήθως το έχει γράψει ο ίδιος. Εμάς δάσκαλός μας τώρα είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, και μας διδάσκει από ένα βιβλίο, το Ευαγγέλιο του Χριστού, που έγραψαν άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Μέσα στη σοφία του Θεού δεν γνωρίσαμε την αιώνια ζωή, τη Βασιλεία των Ουρανών, από την ανθρώπινη σοφία, αλλά από τη μοιωρία του κηρύγματος αυτών των ανθρώπων. Το ξαναλέω, από τη μορία του κηρύγματος αυτών των ανθρώπων για τους οποίους ο Χριστός προσευχήθηκε και απέστειλε, εμείς γνωρίσαμε τη σοφία, την άνωθεν, την αποκεκριμένη, τη μυστηριώδη, την αιώνια. Φοβερό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Λόγος του Θεού, το σχέδιο του Θεού είναι φοβερό, γιατί γίνεται από ανθρώπους ασήμαντους, τους οποίους ο Πατέρας κάλεσε, έδωσε στο Χριστό, ο Χριστός τους εκπαίδευσε, προσευχήθηκε στον Πατέρα Του συγκεκριμένη προσευχή και τους απέστειλε. Και έτσι συνεχίζεται και επεκτείνεται η Βασιλεία των Ουρανών μέσα από το Θεόπνευστο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό αγαπάς το Λόγο του Θεού, αδερφέ. Θα το πω αλλιώς. Αγαπάς το λόγο του Πέτρου, του Παύλου, του Ματθαίου, του Ιάκωβου, του Ιωάννη, του Ιούδα. Μα τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που να με ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα γραπτά τους? Αλληλούια. Ήταν οι άνθρωποι για τους οποίους προσευχήθηκε ο Χριστός. Ήταν οι άνθρωποι τους οποίους χρησιμοποίησε ο Χριστός. Και είναι άνθρωποι που έγραψαν δια Πνεύματος Αγίου το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό δεν τον λέμε λόγο Πέτρου, Παύλου, Ιάκωβου, αλλά τον λέμε λόγο Θεού. Θεόπνευστο, αψευδή, αιώνιο. Όλα θα παρέλθουνε. Τίποτα από όσα γνωρίζουμε δεν θα μείνουνε. Όλα θα γκρεμίσουνε. Οι ουρανοί, η γη, όλα θα τελειώσουνε. Μόνο ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Και αυτός ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος του Πέτρου, του αγράμματου, του ψαρά, του Ιάκωβου, του Ιωάννη. Αλληλούια, αδερφοί. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί ζούμε το θαύμα της αιώνιας ζωής, το θαύμα των μυστηρίων των ουρανών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εμάς τώρα τους άθλιους, τους ουτιδανούς, τους αχρίους, ο Θεός μας καθιστά
οικονόμους διαχειριστές των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών. Εσένα εμένα με κάνει ο Θεός γενικό διευθυντή να διαχειρίζουμε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με κάνει και οικονόμο της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Αλληλούια. Πραγματικά μπορούμε και εμείς να αναφωνήσουμε όπως ο Παύλος, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσο ανεξερεύνητε είναι οι βουλές σου, καθώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας βουτάει μέσα στο Λόγο του Θεού και μέσα από το Λόγο του Θεού μας προχωράει στα βάθη του Θεού και γνωρίζουμε εκείνα τα οποία ότι ο δεν άκουσε, ο οφθαλμός δεν είδε, σε καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, αλλά για μας τα έχει ετοιμασμένα και τα αποκαλύπτει ο παντοδύναμος Θεός. Αλληλούια. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Και δεν είναι ότι μας δίνει αποκάλυψη, γνώση, φανέρωση, αλλά κάνει ακόμη κάτι πιο σημαντικό. Μας δίνει το Λόγο του, ο οποίος ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως σώματος, ψυχής και πνεύματος. Και τίποτα σε αυτόν δεν είναι κρυφό, αλλά είναι όλα γυμνά και τετραχυλισμένα. Και θαυμάζουμε και απορούμε και ταπεινωνόμεθα ακόμη πιο πολύ, αναγνωρίζοντας ότι είμαστε πράγματι άθλοι, ουτιδανοί, άχρηστοι, αλλά βρήκαμε χάρη από τον παντοδύναμο Θεό, τον πάνσοφο, τον πανάγαθο, που είναι και ελεήμων και εκτήρμων και πολυέλεος και πολυέσπλαχνος σε εμάς. Ως το Λόγος του Θεού γίνεται σε εμάς ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Μας φανερώνει την αναγέννηση και μας αναγεννάει. Μας φανερώνει το βάπτισμα Πνεύματι Αγίου και μας βαπτίζει. Μας φανερώνει ότι θεραπεύει και μας θεραπεύει. Μας φανερώνει την αρπαγή της Εκκλησίας και θα έρθει να μας παραλάβει. Κύριε Θεέ μου, δεν είναι συγκλονιστικό, αδερφοί? Πραγματικά συγκλονιστικό. Δεν υπάρχουν λόγια ανθρώπινα ούτε να περιγράψουν ούτε να δοξάσουν με τη δόξα που αρμόζει σε Αυτόν, ούτε να φωνάξουν όταν μπεις μέσα σε αυτό το μεγαλείο που λέγεται βάθη του Θεού. Εκεί χάνεσαι και το μόνο που μπορείς να πεις είναι «Ω αλίμονο σε μένα τον ταλέπορο, εχάθην, γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων». Το κλείνεις και περιμένεις. Γι' αυτό και τώρα ο Κύριος μας, όπως προσευχήθηκε για αυτούς και τους απέστειλε, τώρα με τον ίδιο τρόπο, μέσα από το Λόγο του και το Πνεύματος Αγίου, προσεύχεται για μας, για να μας αποστείλει. Γι' αυτό η Εκκλησία του Χριστού είναι και πρέπει να είναι αποστολική. Δεν τους έκλεξε, τους φανέρωσε τα μεγαλεία του και τους λέει καθίστε εκεί τώρα μέχρι να έρθετε στον ουρανό. Ποτέ δεν το είπε αυτό ο Χριστός. Τους διδάσκει, τους αποκαλύπτει, τους δίνει δυνάμεις και τους λέει πηγαίνετε τώρα να μιλήσετε κι εσείς για τα βασιλεία, για τη Βασιλεία των Ουρανών, για τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, για την αγάπη του Θεού, για τη χάρη του Χριστού. Πηγαίνετε να μιλήσετε το λόγο το δικό μου, τον οποίον έθεσα στις καρδιές σας, σας τον αποκάλυψα, σας τον φανέρωσα και τον έκανα δικό σας λόγο. Έχετε το λόγο μου μέσα σας. Γι' αυτό, Πατέρα,
Δεν παρακαλώ μόνο για αυτούς, αλλά για όλους όσους πιστέψουν σε μένα δια του λόγου αυτών, για να είναι και αυτοί όλοι ένα με την ενότητα της πίστεως, καθώς εσύ Πάτερ είσαι μέσα μου και εγώ σε σένα, να έλθουν και αυτοί μέσα μας και να γίνουμε ένα. Και ποια είναι αυτή η ενότητα? Της πίστεως. Και με την ενότητα της πίστεως το αποτέλεσμα είναι να πιστεύσει ο κόσμος, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Ενότητα μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Ενότητα μέσα στο Λόγο του Θεού. Αποστολή με αυτή την ενότητα, για να πιστέψουν και οι άλλοι άνθρωποι ότι εσύ Πατέρα εμένα τον Ιησού Χριστόν απέστειλας, και εγώ Πατέρα όπως με απέστειλας εσύ αποστέλω αυτούς. Και εγώ τη δόξα την οποία μη έδωκας εν αυτού, έδωκα σε μένα, έδωκα σε αυτούς. Και ποια είναι η δόξα? Το Πνεύμα το Άγιο. Για να το δούμε. Λέει η Γραφή: εάν αγαπώμεν αλλήλους, αν είμαστε ένα με το σύνδεσμο της θελειότητος που είναι η αγάπη, αν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη αυτού του Θεού είναι τελεία μέσα μας. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, μες στο Θεό μένουμε και ο Θεός μέσα μας, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Εκ του Πνεύματος αυτού και χωρίς μέτρο έδωκε σε μένα, Χριστέ μου, τη δόξα σου. Και τη δόξα την οποία μη έδωκας δίδω εις αυτούς. Γιατί? Για να δημιουργηθεί η καινούργια ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να είναι εν καθώς εμείς είμεθα εν. Πώς όμως τώρα? Με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ μέσα σε αυτούς που έδωσα τη δόξα, που μου έδωκας, και εσύ μέσα σε μένα. Εγώ μέσα στο Θεό, μάλλον εγώ μέσα στους ανθρώπους, και εσύ Θεέ μου μέσα σε μένα. Να το πω αλλιώς. Η ενότητα της πίστεως που έχει σαν αποτέλεσμα να πιστεύσει ο κόσμος ότι ο Χριστός απεστάλθη, είναι απεσταλμένος του Θεού, δημιουργείται με το να είναι καθώς εσύ Πάτερ είσαι μέσα μου και εγώ μέσα σου. Πρωταγωνιστές είναι ο Πατέρας και ο Υιός. Και το αποτέλεσμα αυτοί να έρθουν μέσα μας στην ενότητα της πίστεως, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με πέστειλας, στην ενότητα του Πνεύματος πια πρωταγωνιστές είναι ο Χριστός και εμείς δια Πνεύματος Αγίου. Εγώ είμαι ναυτής, αυτή είναι μέσα μου. Και εσύ Πατέρα τώρα το αποτέλεσμα είναι εγώ να έρθω να μείνω μέσα τους. Μάλλον το αποτέλεσμα είναι εσύ Πατέρα να έρθεις να μείνεις μέσα τους, μέσα μας. Στην πρώτη φορά η ενότητα ξεκινάει από τον Πατέρα και τον Υιό που είναι ένα, και μας προσκαλεί δια της πίστεως, δια της αληθείας, να μπούμε μέσα στον Πατέρα και τον Υιό. Το αποτέλεσμα να πιστεύσει ο κόσμος. Στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου τα πράγματα αλλάζουν. Ο Χριστός είναι μέσα μας και εμείς μέσα στο Χριστό, και μέσα σε αυτή την ενότητα των δύο ανθρωπίνων υπάρξεων, του ανθρώπου Χριστού Ιησού και του ανθρώπου του κόσμου τούτου, έρχεται ο Πατέρας, μπαίνει μέσα και εμείς μέσα στον Πατέρα. Και το αποτέλεσμα είναι τετελειωμένη εις εν. Όχι απλώς εν, τέλει στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Με αποτέλεσμα όχι πλέον ο κόσμος να πιστεύσει ότι εσύ με απέστειλας, αλλά ο κόσμος να γνωρίσει, παίρνουμε στην επίγνωση, να γνωρίσει πρώτον ότι εσύ με απέστειλας, και δεύτερον ότι αγάπησες, γι' αυτό ήρθες και μπήκες μέσα μας.
αγάπησες αυτούς με τον ίδιο τρόπο που αγάπησες εμένα. Είναι δηλαδή τελείως διαφορετική η πνευματική ζωή του ανθρώπου που προέρχεται από την ενότητα της πίστεως, γιατί πρωταγωνιστές είναι ο Πατέρας και ο Υιός και εμείς μπαίνουμε μέσα σαν καρπός τους, σαν καρπός της ενότητάς τους, ενώ στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου πρωταγωνιστής είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς και εμείς, και το αποτέλεσμα είναι ο Πατέρας να έλθει ο ίδιος ο Πατέρας σε αυτή την ενότητα, σε αυτή τη σχέση, ο Χριστός μέσα μου και εγώ μέσα στο Χριστό, να έρθει ο Πατέρας και να μπει μέσα μου και μέσα στο Χριστό και εμείς μέσα στον Πατέρα, και εκεί υπάρχει τελειοποίηση, τετελειωμένη η σένα. Και το αποτέλεσμα είναι ο κόσμος γνωρίζει πρώτον ότι εσύ με απέστειλες, και δεύτερον ότι γνωρίζει ο κόσμος, θα γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ αγάπησες αυτούς με την ίδια αγάπη που αγάπησες εμένα. Ένας απόλυτα καρποφόρος συνδυασμός του Πατέρα, του Υιού με τον άνθρωπο. Τετελειωμένη σένα. Γιατί τη δόξα την οποία έδωκε ο Πατέρας, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στο Χριστό, ο Χριστός ήρθε και την έδωσε σε μας. Τελειοποίησής μας λοιπόν γίνεται δια Πνεύματος Αγίου, καθώς ο Πατέρας έρχεται, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, υπάρχει ο ανοιχτός ο δρόμος του Πνεύματος του Αγίου, η τέλεια αγάπη του ανθρώπου με τον Χριστό και του Χριστού με τον άνθρωπο που τους κάνει ένα, και ανοίγει πια ένας άλλος πνευματικός δρόμος, μοναδικός, που ο Πατέρας αφήνει το θρόνο του και έρχεται και κατοικεί στον άνθρωπο με διαπνεύματος Αγίου που είναι ενωμένος με τον Χριστό. Και αυτός ο άνθρωπος πια τέλειος δια του Ιησού Χριστού μέσα στον Πατέρα είναι η αιτία που ο άνθρωπος, ο κόσμος γνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι απεσταλμένος του Θεού και καταλαβαίνει ότι ο Πατέρας μας αγαπάει με την ιδιαίτερη αγάπη που αγαπάει τον Υιό του το μονογενή. Αλλά δεν είναι μόνο, αδερφοί, ότι ο κόσμος το γνωρίζει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το σημαντικότερο είναι για μας ότι αυτό το ζούμε. Δεν ζούμε δηλαδή μόνο την αγάπη του Πατέρα, που είναι συγκλονιστικό, καθώς γνωρίσαμε το όνομά του, αλλά ζούμε την τελειοποίηση που προέρχεται από τον Πατέρα, επειδή ο Χριστός μας έδωσε τη δόξα που ο Πατέρας έδωσε σε Αυτόν. Αυτή είναι η Εκκλησία, η ένδοξη, αδελφοί, την οποία ο Θεός θα κάνει. Δεν είναι μια εκκλησία που γίνεται με ανθρώπινη προσπάθεια, με ανθρώπινη γνώση. Γίνεται μόνο δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το εργαλείο, συγχώρεσέ με Θεέ μου, το πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για την τελειοποίηση των Αγίων. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο τελειοποίησης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, χωρίς αυτή τη δύναμη, χωρίς τη δόξα του Θεού που είναι το Πνεύμα το Άγιο, να υπάρξει ένδοξη εκκλησία. Μη έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ητήτων τιούτων. Δεν μπορεί να υπάρξει κήρυγμα εκκλησίας χωρίς τη δόξα που ο Θεός έδωσε στον Χριστό χωρίς μέτρο, και ο Χριστός δίδει κατά τον ίδιο τρόπο μέσα στην Εκκλησία Του το Πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία της αρπαγής, που θα έχει το Πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο,
όπως ο Χριστός είχε το Πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο. Και το τελευταίο αίτημα του Κυρίου μας είναι το τέλος της υποθέσεως. Πάτερ, τώρα πια, ύστερα από όλα αυτά που θα κάνεις, και δεν πρόκειται να συμβούν αυτά που σου ζητάω αν πρώτα δεν γίνουν αυτά που διαβάσαμε, Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωκας θέλω τώρα πια, ύστερα από όλα αυτά, να είμαι όπου είμαι εγώ και να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να θεωρούν τη δόξα μου, την οποία μη έδωκας, διότι με αγάπησες προκαταβολής κόσμου. Δηλαδή, Βασιλιάς των Βασιλιάδων, Κύριος των Κυρίων, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά για να πάει η νύμφη εκεί, πρέπει να προηγηθεί και να εκπληρωθεί η μεσητική προσευχή του Χριστού, που είναι η τελειοποίηση των Αγίων, εις εν, ενωμένων με τον Χριστό, με τη δόξα του Πνεύματος του Αγίου, στους οποίους θα έρθει ο Θεός, θα μπει μέσα τους και θα μπουν μέσα τους, μέσα σε μία τετελειωμένη ενότητα. Είναι αυτό που δεν έχουμε δει, αλλά είναι αυτό το οποίο ευχόμαστε, όχι να δούμε, αλλά και να ζήσουμε. Και το περιμένουμε, όπως το περιμένουν όλοι οι Άγιοι και οι αποθανόντες εν Χριστώ και οι ζώντες εν Χριστώ. Και η θριαμβεύουσα Εκκλησία και η δοκιμαζομένη Εκκλησία. Πάτερ, δίκαι, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, μόνο εγώ σε γνώρισα. Για σκεφτείτε. Μόνο εγώ γνώρισα εσένα, Πατέρα, και αυτοί εγνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας και φανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θα συνεχίζω να φανερώνω σε αυτούς το όνομά σου, για να είναι η αγάπη η δική σου, Πατέρα, με την οποία με αγάπησες, σε αυτούς και εγώ μέσα σε αυτούς. Είναι μια προσευχή, αδερφή, που ξεκίνησε από το τίποτα, καθώς είπε «Ήλθε η ώρα» στην αρχή της προσευχής. «Δόξασον τώρα τον Υιό σου για να σε δοξάσει ο Υιός σου». Και η δόξα που ζητάει ο Υιός από τον Πατέρα είναι ο Πατέρα, ο Υιός και οι άνθρωποι, η Εκκλησία του Χριστού ένα, με τη δόξα που έλαβε από τον Πατέρα του Πνεύματος του Αγίου σε αυτούς, και με την έφοδο, είσοδο του Παντοδυνάμου Θεού σε αυτή την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, του Χριστού με τους ανθρώπους, ώστε να υπάρξει η τελειοποίηση της σχέσης του Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίο με σένα και με μένα, που είμαστε ντενεκέδες ξεγανότι, άθλοι και ουτιδανοί, άχρηστοι και ασήμαντοι. Ήλθε η ώρα, δόξασόν με, με τη δόξα με την οποία δόξασες προκαταβολής κόσμου. Ο κόσμος λοιπόν δεν σε γνώρισε και ούτε μπορεί να σε γνωρίσει. Εγώ σε γνώρισα και εγώ αποκάλυψα σε αυτούς και σε γνώρισαν και αυτοί. Και σε αυτούς εφανέρωσα το όνομά σου, ότι είσαι ο Πατέρας του, ο Ουράνιος. Και θα συνεχίζω να φανερώνω σε αυτούς το όνομά σου, την πατρική σου αγάπη, για να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησες μέσα σε αυτούς. Το επαναλαμβάνω. Για να είναι η αγάπη η δική σου, Πατέρα, με την οποία με αγάπησες μέσα σε αυτούς, και μέσα σε αυτούς να είμαι κι εγώ. Μια εκκλησία ένδοξη, αγία, τελεία, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητή των διούτων, μια εκκλησία που θα στείλει ο Πατέρας τον Ιησού Χριστό να την παραλάβει και θα σταθεί εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών ο Πατέρας για να κάνει το γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Θυμηθείτε, αδερφοί αγαπητοί, ότι
ότι μέσα σε όλα αυτά, σε όλα αυτά τα ένδοξα, τα υπερθαύμαστα, ένα πράγμα έχουμε, τη θέλησή μας. Θέλουμε, Κύριε, να ζήσουμε και να φτάσουμε μέχρι τέλους σε αυτά τα οποία έχεις εσύ προσδιορίσει. Πατέρα μας ουράνιε, δια του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Κανένας δεν μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί, αλλά δεν είναι να μπορούμε, αδερφοί. Είναι ότι θέλουμε και ο Χριστός μπορεί. Αμήν, Πατέρα μου. Και έχουμε πολύ χαρά, γιατί θα τα ζήσουμε, εάν αντέξουμε μέχρι το τέλος. Ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Αμήν, αδελφοί. Ναι, Κύριε μου, να υπομείνουμε μέχρι τέλους, Κύριε μου, να ψάλουμε τον ύμνο 364.